αυτό που βλέπουμε φέτος, φυσικά έχει μια μεγάλη διαφορά με πέρσι, και από τις βίζες και από το ενδιαφέρον του κόσμου και τα λοιπά, με το κλείσιμο της Τουρκίας και της Αιγύπτου, όλοι έχουν πέσει πάνω στην Ελλάδα. Και δεν βλέπουμε μόνο τον κόσμο που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, παρόλο ότι το ρούλι παραμένει υψηλό για το μέσο Ρώσο. Αυτό που βλέπω, λες και έχει δοθεί μια εντολή, προωθήστε την Ελλάδα. Το βλέπω από τους δημοσιογράφους, το βλέπω από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Όλα τα μημία υψηλών ζητάνε συνεντεύξεις, ζητάνε να πούμε για την Ελλάδα. Ήδη μέσα σε 10 μέρες διοργάνωσε 5 συνεντεύξεις της πρέσβυρας. Όλοι ρωτάνε για τον τουρισμό. Βέβαια, ρωτάνε και για τους πρόσφυγες. Τι γίνεται με τους πρόσφυγες και το αν είναι επικίνδυνο κτλ. Φυσικά εμείς τους λέμε ότι δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα. Ήδη τα νησιά της Λέσβου κυρίως, όπου υπήρχαν μετανάστες, αρχίζουν να αποφορτίζονται. Οι μετανάστες μεταφέρονται προς την κεντρική Ελλάδα, σε ειδικά διαμορφωμένα μέρη. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα το να επισκεφθούμε την Ελλάδα. Φυσικά τη θεωρούμε ασφαλή χώρα και βλέπουμε αυτή την αγάπη φέτος να εκδηλώνεται πραγματικά με πολύ ένα ωραίο και έντονο τρόπο. Και πιστεύω ότι θα υπάρξει αύξηση. Με τις βίζες. Είναι συγκρατημένη ακόμη. Ίσως θα θέλαμε να δούμε μια αύξηση του 50 και 60%. Βέβαια είμαστε στο Μάρτιο. Οι tour operators, πόσο πληροφορούμε, μιλάνε για αύξηση του 50 και 60%. Ελπίζουμε να μην διαψευστούν. Με τις βίζες, η Ελλάδα πάντα, κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια, έδινε βίζα σε 48 ώρες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Με το visa system που θα ισχύσει από φέτος, χρειάζεται φυσικά περισσότερο προσωπικό για να μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που υποσχεθήκαμε 48 ώρες και αυτή είναι η αγωνία μας. Βέβαια, όλοι πάλι στο προξενείο και στα Visa Center δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.